Σήμερα εδώ είμαστε πρόσωποι όλοι εκλεγμένοι σε συγκεκριμένους φοιτητικούς συλλόγους με σκοπό να συζητήσουμε για το νέο πολυνομοσχέδιο που φέρνει τη Μεγάλη Δευτέρα σαν τον κλέφτη η κυβέρνηση προς συζήτηση στη Βουλή. Είναι ένα πολυνομοσχέδιο που αφορά και τη βαθμίδα δευτεροβάθμιας και τη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό που περιλαμβάνει είναι αρχικά τη δημιουργία ενός σχολείου, λυκείου, εξεταστικού κέντρου ατελείωτου, το οποίο γενικά τελειώνει τη γνώση, ολοκληρώνει την ολοκληρωμένη γενική μόρφωση στην πρώτη ηλικίου και μετά προωθεί τα μαθήματα κατεύθυνσης. Αναγκάζει τους μαθητές να κυνηγάνε, τέλος πάντων, ενισχύει την δράση των φροντιστηριακών, γιατί τους στέλνει κατευθείαν εκεί. Από τη δεύτερη και τρίτη ηλικίου, δηλαδή, προωθεί εξετάσεις, κανονικά πανελλήνιες εξετάσεις. Και μετά τους στέλνει σε ένα πανεπιστήμιο. Είναι μια συγκεκριμένη κατάσταση που προωθεί και στα ΤΕΗ, τα οποία πανεπιστημιοποιούνται δημιουργώντας εργαζόμενους πολλών ταχυτήτων. Δηλαδή, εργαζόμενους απόφοιτους από αντίστοιχα τμήματα των πανεπιστημιοποιημένων πλέον ΤΕΗ, οι οποίοι είναι από τριετή προγράμματα σπουδών ή από τετραετή, και στα ΤΕΗ, στους χώρους μας και στα τμήματα τα δικά μας. Δημιουργεί εξισώνητα πτυχία των δημοσίων πανεπιστημίων με τα αντίστοιχα πτυχία των κολεγίων, των ιδιωτικών κολεγίων. Δηλαδή, αυτό που κάνει είναι ότι ένας φοιτητής, ο οποίος έχει κάνει, ένας μαθητής πρώτα και κυρία, έχει κάνει την προσπάθειά του, η οικογένειά του έχει δώσει πόσα χρήματα, έχει σπαταλήσει πόσο κόπο για να μπει σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, ουσιαστικά εξισώνει τα επαγγελματικά του δικαιώματα με τα επαγγελματικά δικαιώματα ενός φοιτητή που προέρχεται από ένα ιδιωτικό κολέγιο. Και περνάει, δηλαδή, δημιουργεί δηλαδή και εργαζόμενους ευέλικτους που βγαίνουν στην αγορά εργασίας από αντίστοιχα πανεπιστημιακά τμήματα ή από ιδιωτικά κολέγια με ίδια επαγγελματικά δικαιώματα. Εγώ και φοιτητής από την Πολυτεχνική Σχολή ήθελα να μιλήσω για μερικά ζητήματα που αφορούν τις δικές μας σχολές περισσότερο. Η κυβέρνηση τώρα, αναγνωρίζοντας και νομικά τα διεθνή προγράμματα σπουδών των ιδιωτικών κολεγίων και εξισώνοντας τα επαγγελματικά τους δικαιώματα με τα δικά μας, ουσιαστικά βάζει ακόμη μια βαθμίδα στο ζήτημα που το περιγράφουμε ως πολλά πτυχία πολλών βαθμίδων στο ίδιο επαγγελματικό πεδίο. Δηλαδή, για ένα μηχανικό, για παράδειγμα, έχουμε τα διεθνή προγράμματα σπουδών που το προηγούμενο διάστημα έδωσε 800 εκατομμύρια η κυβέρνηση. Έχουμε τα διεθνή προγράμματα σπουδών από τα ιδιωτικά κολέγια, τα τετραετή πτυχία από τα ΤΕΗ, τα οποία γίνονται ΑΕΗ, και από τα πενταετή προγράμματα σπουδών τα δικά μας. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι με το ΠΑΔΑ, όπου δημιουργεί μια επιτροπή ώστε να γίνουν τετραετίους φοιτητές συστήματα αυτά πενταετούς, έχοντας ήδη εντάξει τα επαγγελματικά τους δικαιώματα σε δεύτερη κλάση στο ΤΕΕ. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα οι απόφοιτοι του μηχανικών και από όλες αυτές τις βαθμίδες να ανταγωνιζόμαστε στην αγορά εργασίας, και δεδομένου ότι δεν έχουμε συλλογική σημασία εργασίας, τα επαγγελματικά μας δικαιώματα και ο μισθός μας να πέφτει συνεχώς προς τα κάτω. Το ουσιαστικό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι εδώ πέρα οι απόφοιτοι των δημόσιων πανεπιστημίων δεν ανταγωνιζόμαστε τους απόφοιτους των ιδιωτικών κολεγίων. Αντίθετα, αυτούς που έχουμε απέναντί μας και καταδικάζουμε αυτή τη στιγμή είναι η πολιτική διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων, που την ίδια στιγμή που υποβαθμίζουν τη δημόσια και δωρεάν παιδεία, που αφήνουν την χρηματοδότηση να έχει φτάσει στα δημόσια πανεπιστήμια το 80%, τις μειώσεις καθηγητές να έχει φτάσει στο 60% τα τελευταία χρόνια, που υπάρχει μείωση μαθημάτων κτλ. Την ίδια στιγμή που επικρατεί αυτή η κατάσταση στα δημόσια πανεπιστήμια, την ίδια στιγμή ενισχύει την παραπαιδεία, ήδη από το Λύκειο ενισχύει την επιχειρηματικότητα με το να στέλνει παιδιά σε φροντιστήρια. Στο πανεπιστήμιο το ενισχύει με το να παίρνει τη βασική γνώση από το προπτυχιακό επίπεδο και να την πουλάει μεταπτυχιακά σε πανάκριβα μεταπτυχιακά. Επομένως, εμείς αυτό καταδικάζουμε και διεκδικούμε να έχουμε ένα πτυχίο ενιαίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, χωρίς να υπάρχουν απόφοιτοι πολλών ταχυτήτων. Και να πούμε κιόλας ότι αυτό το πολυνομοσχέδιο ανοίγει ουσιαστικά και το νεαστικό του αιώλου για να γενικευτούν τα δίδακτρα και σε προπτυχιακό επίπεδο για να θεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, καθώς ήδη σε πολλά προγράμματα σπουδών στο Διεθνές Πανεπιστήμιο που ανοίγει τώρα θα έχουν δίδακτρα σε προπτυχιακό επίπεδο, αλλά και στα ήδη υπάρχοντα πανεπιστήμια, όπως το ιστορικό του ΕΚΠΑ στην Αθήνα και στην Ιατρική, υπάρχουν προγράμματα σπουδών
όπου έχουμε δίδακτρες σε προπτυχιακό επίπεδο και αυτό ανοίγει το δρόμο να γενικευτούν και σε προπτυχιακό επίπεδο, αλλά και γενικά όταν αφήνουν τα δημόσια πανεπιστήμια να ρημάζουν έτσι, είναι λογικό να οδηγούν και πάρα πολλούς φοιτητές στα ιδιωτικά κολέγια.